Καταρχήν να εκφράσω την οδύνη μου για το θάνατο μιας νέας γυναίκας. Τα θερμά μου συλληπιτήρια προς τους οικείους. Ήταν ένας ευνίδιος θάνατος από ό,τι πληροφορήθηκα στην οικία της ατυχούς γυναίκας. Το κέντρο υγείας της Κατούνας από το 2015 και μέχρι σήμερα δεν έχει εφημεριακή λειτουργία λόγω του μικρού αριθμού ιατρικού προσωπικού που είναι εκεί. Ήδη καταβάλω μία προσπάθεια εδώ και καιρό για να μπορέσουμε να το ενισχύσουμε. Έχω βγάλει και προκήρυξη για θέσεις επικουρικών ιατρών. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Βρίσκομαι σε συνεννόηση μήπως και καταφέρουμε από μετακινήσεις από άλλες νοσηλευτικές μονάδες και μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα υποτυπώδες εφημεριακό πρόγραμμα εκεί. Προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι δύσκολο, γιατί πολλοί εκ των ιατρών στην Ετωλοακαρνανία συμμετέχουν σε εφημεριακά προγράμματα τόσο των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου, όσο και σε άλλα κέντρα υγείας. Και την περίοδο αυτή με την πανδημία, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη ενίσχυσης των νοσοκομείων. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να αλλάξουμε αυτό το καθεστώς, το οποίο, όπως σας είπα, ισχύει από το 2015.